Κρίσιμα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα, τα οποία θα καθορίσουν τη λήψη νέων και αυστηρότερων μέτρων από την κυβέρνηση για αναχέτηση της ραγδαίας εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον στην κοινότητα. Καθοριστική θεωρείται αυριανή συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία θα θέσουν στο τραπέζι τις εισηγήσεις τους με βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Βαρόμετρο για τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης είναι η κατάσταση στα νοσηλευτήρια, η οποία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας βρίσκεται υπό έλεγχο. Έτσι όπως γίνεται σε πριν από κάθε σύσκεψη, καταφθάνουν στον Υπουργό Υγείας κάποιες εισηγήσεις των ειδικών, έτσι ώστε αύριο να υπάρχει, αν θέλεις, ένας χάρτης, ένας οδικός χάρτης, στο που θα κινηθούν αυτές οι εισηγήσεις και φυσικά εκεί τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να θέσουν και περαιτέρω εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε την διασπορά του ιού στην κοινότητα. Μεγάλο δίλημα για το επόμενο διάστημα είναι η επικείμενη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΩΜΕΓΑ, ανάμεσα στις εισηγήσεις των επιστημόνων είναι και η καθυστέρηση του ανοίγματος των σχολείων. Την ίδια ώρα εισηγούνται μείωση του αριθμού ατόμων στις συναθρήσεις σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και στις κοινωνικές δεξιώσεις. Ενώ εν ώψη της εορτής των Θεοφανίων συστήνουν, όπως αποφευχθεί, το έθιμο της ρήψης του Σταυρού στη θάλασσα, προκειμένου να αποτραπεί ο συνωστισμός των πιστών. Σύσταση την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δεν θεωρεί αναγκαία, εφόσον βέβαια τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Με έχει καλέσει ο Άγιος Κητίου να πάω στη Λάρνακα. Έχω ακούσει όμως ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να μην πάμε στη θάλασσα, αλλά τον λαό ποιος θα τον εμποδίσει να πάει. Αν πάμε περίσκεψη με τις μάσκες και με αποστάσεις, τότε μέσα στον ανοιχτό χώρο και στον αέρα, δεν νομίζω να μεταδώσει ο ένας τον άλλο. Αν η κυβέρνηση καταφέρει να εμποδίσει τον κόσμο, εμείς δεν θα πάμε. Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξαπέλυσε πάντως δρυμή κατηγορό και κατά των ανεμβολίας των κληρικών που παρασέρνουν στην άρνηση και τους πιστούς, προειδοποιώντας μάλιστα και με λήψη θα τους δώσω ακόμη μια ευκαιρία. Εύχομαι η πανδημία να φύγει γρήγορα, αλλά αν δεν φύγει θα αρχίσω να βάζω τιμωρίες και αν θέλουν να φύγουν από κοντά μου ας φύγουν. Προσφέρω 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στο Ταμείο Μισθοδοσίας του Κλήρου. Μπορώ ακόμη να αφαιρώσω και τον μισθό των κληρικών που είναι σε άλλες επαρχίες. Αν οι Μητροπολίτες δεν συμφωνούν μαζί μου, τότε ας βρουν να τους πληρώσουν. Αλλά τους δικούς μου μπορώ να τους τιμωρήσω και αν δεν τους αρέσει η πόρτα είναι ανοιχτή να πάνε όπου θέλουν. Πάντως δεν αποκλείεται σε περίπτωση που η κατάσταση στα νοσηλευτήρια επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες ως επακόλουθο της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων, να ληφθούν και αυστηρότερα μέτρα, χωρίς ωστόσο στα σενάρια να περιλαμβάνεται ένα ενδεχόμενο lockdown στην οικονομία.